Νικόλα, να κάνουμε βίντεο. Ναι. Κράτα λίγο το μικρόφωνο. Αφού σου τελείωσε η μπαταρία σου, Νικόλα, άρα είσαι σε θέση να κάνεις ένα βίντεο. Ναι. Για πες μας, Νικόλα, πώς πέρασες αυτές τις τετραήμερες διακοπές. Καλά πέρασα. Η γάτα με έχει συμπαθήσει. Α, για πες για τη γάτα. Με έχει συμπαθήσει πολύ η γάτα. Πριν πάμε στις διακοπές, ο Νικόλας δεν είχε και πολλές επαφές με τη γάτα. Τον άφησε εγώ να τη δει δύο φορές λίγο από μακριά. Όμως, στις διακοπές, επειδή ήταν μόνο δύο τα υπνοδωμάτια, έμειναν στο ίδιο υπνοδωμάτιο ο Νικόλας, η γογό και η γάτα. Ναι. Πες μας τι έγινε με τη γάτα. Η γάτα μου ξύπναγε να της κάνω χαδάκια. Κοιμώντας στο κρεβάτι σου η γάτα. Ναι. Ναι. Πολλές φορές. Ναι. Σ' αρέσει να χαϊδεύεις τη γάτα. Ναι, είναι χνουδοτούλα. Χνουδοτούλα είναι η γάτα, ε! Είναι και γλυκούλα. Και γλυκούλα. Και γουργουρίζει. Τη βάζεις πάνω στην κοιλιά σου και γουργουρίζει. Πώς γουργουρίζει. Όχι, όχι. Όταν γουργουρίζει σημαίνει ότι σε αγαπάει, σε συμπαθεί. Το γάτι. Και παίξατε και με τα παιχνίδια της γάτας. Ναι. Σε αλλά... βάλεις εκείνο το που το κρατάς το... Όχι, να σου πω κάτι. Να μου πεις αγάπη. Υγεία. Ωχ, και διστάζει το αγόρι μου γιατί δεν τον άφηνε η γάτα να κοιμηθεί χθες το βράδυ. Να σου πω κάτι. Να μου πεις, μωρό. Και σήμερα με ξύπνησε η γάτα. Το ξέρω. Και μου πήραζε το ποδαράκι. Τα ποδαράκια σου. Ξέρεις τι διαβάσαμε για τις γάτες. Τι. Ό,τι λέει, οι γάτες νομίζουν ότι οι άνθρωποι είναι γάτες. Και οι γάτες είναι κυνηγοί. Και λέει το πρωί, μόλις βγει ο ήλιος, είναι η καλύτερη ώρα για να κυνηγήσεις. Οπότε οι γάτες πάνε και ξυπνούν τον άνθρωπό τους, θα τους στείλουν στο κυνήγι. Σε ξυπνούσε για να πας να κυνηγήσεις, Νικόλα. Ναι, δεν είμαι γάτα. Το ξέρω. Εγώ το ξέρω, εσύ το ξέρεις. Η Ολίβια το ξέρει, πως δεν είσαι γάτα. Όχι, δεν το ξέρω. Ξέρει μόνο ότι είμαι γάτα. Ναι, ενώ νομίζω ότι είσαι γάτα. Ενώ δεν είμαι γάτα. Όχι, γάτος είσαι με την έννοια ότι είσαι πολύ έξυπνος. Ναι. Γάτος είσαι, είσαι ένας γάτος εσύ. Για πες λίγο τώρα εδώ που έχουμε καλύτερο ήχο. Πώς ένιωσες όταν χθες που μπήκαμε στη θάλασσα. Είχα βγει όλα εκείνα τα φύλλα της θάλασσας. Και σε κάποια φάση λέει ο πατέρας σου, να ένα νεκρό ψάρι. Πες την έκφραση που είπες. Ανατρίχια σε όλο μου το είναι. Πάμε κοντά το μικρόφωνο και πες το. Ανατρίχια σε όλο μου το είναι, ρε φίλε. Και μετά τι μας είπες. Εγώ δεν ξαναμπαίνω εκεί μέσα να ανατριχιάσει ξανά όλο μου το είναι. Ναι, το είχα πει. Ο Λάκη πώς ήταν στη θάλασσα. Χαρούμενος. Χαρούμενος, αλλά ήταν σαν τον Καρχαρία όταν ερχόταν προς το μέρος μας. Ναι. Είδες που μου κάνε μόνο που έμενε εδώ πέρα. Την ώρα που τον κρατούσαν γκαλίτσα, έκανε τα χέρια του έτσι να κολυμπήσει και με έκανε. Ναι, όμως γιατί ήταν τόσο βρώμικα, γιατί, τι έγινε, είχε αέρα, ρε βρε. Είχε πολύ αέρα και ανακατεύτηκαν τα νερά και εκείνα που είχαν βγει πάνω στην επιφάνεια ήταν χορταράκια που ήταν κάτω στο βυθό της θάλασσας. Ναι, δεν πάθαμε τίποτα, δεν βγάλαμε τόσο γρήγορα, τόσο γρήγορα ήταν αυτά τα κομματάκια. Τι άλλο μπορεί να είναι. Τι άλλο μπορεί να είναι. Για πες. Βλέπω ότι έχεις μια δυσπιστία σε σχέση με το ότι είναι από τον αέρα που προέκυψε από αυτά. Τέκλα. Πιστάζεις. Έλα Νικόλα πακέτο να τα ανοίξουμε. Unboxing! Γεια σας, σήμερα έχουμε unboxing! Unboxing! Θα κάνουμε unboxing τώρα. Θα κάνουμε unboxing! Θα δώσουμε και νερό στο σκύλαρο. Στο λακύλο. Επόμενη στάση, υπερβολάριδες, α! Yeah. Τι είναι αυτή! Είναι το σούπερ μάρκετ, μάνα μου. Α, τέλεια! Θα πάρουμε παγωτά. Θα ανοίξουμε. Κράτα το πακέτο, σταμάτα με το τηλέφωνο, θα κάνεις unboxing. Εντάξει, μπορεί να κάνω πακέτο. Εγώ. Εσύ θα το κάνεις, κράτα το πακέτο. Τώρα εμείς έχουμε βρει ένα τέλειο ποτήρι για να βάλουμε νερό στο λάκκυλο. Έλα λάκκι, λέει. Να και το κινητάκι μου. Είναι τέλειο αυτό το ποτήρι, το μπουκάλι.
Τα ρίχνει όλα έξω όμως. Εντάξει, το καταδύναμε. Εντάξει. Βλέπεις, πατάς αυτό το... Να το πατήσω. Πάτα το. Κάτσι, κάτσι. Έμαθε αμέσως, δεν χρειάστηκε να το δείξουμε. Καταλάβα αμέσως τι να κάνει. Είναι ένα έξυπνο κοπροσκυλάκι. Ορίστε. Έλα, Νικόλα. Έλα, Νικόλα. Έλα, Λάκη. Έλα. Λέω τον Νικόλα Λάκη, λέω τον Λάκη Νικόλα. Πρώτα τον πατέρα σου αν έχει μαζί σου μαχαίρι. Πρέπει να τον πάρουμε στο μαχαίρι. Να μην σταματήσουμε τον Νικόλα. Πάς τον εσύ. Ωραία, δούμε αυτό. Πάρε τον τηλέφωνο να δούμε αν το καταφέρει να το πάρει τηλέφωνο. Ναι. Ποιος είναι ο μπαμπάς. Ποιος είναι ο μπαμπάς, έλα να το βρούμε τον μπαμπά. Μαμά, Γεωργία. Πού είναι ο μπαμπάς? Δεν ξέρω. Μπαμπάς. Γεωργία, τον έζησε. Δεν τον έζησε. Να τον εδώ, μπαμπάς. Κάλεσε. Θέλω το Βικτόριο να σας ανοίξω το πακέτο. Κάτσε. Θα μου δώσεις ένα μαχαιράκι για να κάνουμε unboxing για το βίντεο. Ναι ρε μαμά. Έχεις κάτι, ένα μαχαίρι το Βικτόριο, έχεις κάτι μαζί σου? Λέει ότι έχει. Λέει ότι έχει. Τέλεια. Περίτσο να σχολιάσουμε ότι παίρνουμε τηλέφωνο στο διπλό αυτό το δεδομένο. Είμαστε μπαρκαρισμένοι διπλά διπλά. Όλα καλά. Τέλεια. Εμείς ξέρεις, θα κάνουμε στο τέλος. Θα πάρουμε τηλέφωνο, θα παίρνουμε τηλέφωνο μέσα στο ένα στον άλλον. Αυτό θα κάνουμε στο τέλος. Άντε, bye. Γεια σου, Γογό! Γεια, Γογό! Γεωργία! Γογό τι λένε! Τραβάμε βίντεο! Τραβάμε βίντεο, Γεωργία! Ένα unboxing! Ένα κουτάκι έχουμε! Πες μου! Ναι! Δεν κοιμάται! Και παρατηρεί! Ξαπλωμένη με ανοιχτά τα μάτια, είναι άνετη! Περίμενε, σου δώσε ο πατέρα σου αυτό. Μην κοπεί, πρόσεχε, μην κοπεί, πρόσεχε. Ναι, δεν θα κοπώ. Πρόσεχε. Είμαι ο προσεκτούλη. Κάτσε, μην φεύγει τώρα, μην φεύγει. Προσεκτικά. Ρε. Πρόσεχε τα χεράκια. Τώρα κόψε εδώ αυτό. Ρε, αυτό. Πώς πρέπει να ξεκινήσει από εδώ? Μην το κάνεις με το χέρι σου. Θα βοηθήσω? Ναι, βοήθησε το. Τώρα, κράτα εσύ. Άμα είχε κοπή, τι θα γίνονταν? Άμα είχε κοπή, θα βάλεις να... Δεν μπορώ να τον κόβουμε. Όλοι μπορούμε να τον κόβουμε. Ναι. Δεν είχα κουπονέσει καθόλου, δεν το νιώσα καν. Έλα πατέρα να πιάσεις το μαχαίρι σου. Πατέρα. Έλα πατέρα. Έλα πατέρα, πατέρα μου, πατέρα όλων. Thank you. Πατέρα όλων. Αυτό είναι ένα βιβλίο που έχει μέσα. Το οποίο... Εδώ και ένα δωράκι. Το οποίο έχει επιμεληθεί η Βανέσσα Γεωργίνη. Και γράφει από πίσω η Μαρία Παντσιοπούλου. Δεν το ξέρω αυτό το βιβλίο. Άνοιξε και το δωράκι και διαβάζω εδώ την αφιέρωση από τη Βανέσσα. Τι ωραία γράμματα. Κοίτα τι ωραία γράμματα γράφει η Βανέσσα. Έχεις κάτι για να το ανοίξω? Έχεις κανένα μα... κανένα... Γράφει η Βανέσσα στο πρόσωπο που με... Εντάξει, μωρό μου, εντάξει. Στο πρόσωπο που με ενέπνευσε να συνειδητοποιήσω ότι η αυτοπροστασία δεν είναι εγωισμός, ότι οι σχέσεις δημιουργούνται από αγάπη και όχι από ανάγκη, ότι το αντίθετο του καλού παιδιού δεν είναι το κακό παιδί, αλλά ο άνθρωπος που έχει φωνή. Σε εσάς, κύριε Ιθάκλα, με ειλικρινή εκτίμηση, Βανέσσα. Και εδώ είναι
Είναι ο σελιδοδείχτης του βιβλίου που έχει μέσα πολύ όμορφα λόγια της Μαρέσης Πατουσιοπούλου. Θα το διαβάσω το βιβλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Βανέσσα μου. Και είχε δωράκι. Κοίτα, wow, κοίτα τη τέλεια σκουλαρίνγκια, κοίτα! Ο Πάπης... Κοίτα! Γιατί δεν βάζεις το ένα? Θα βάλω, βεβαίως και θα βάλω. Ποια νομίζεις πως θα βάλω? Για δες τι φοράω. Α, μπράβο. Και αυτά είναι τέλεια, Βανέσσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Thank you, Βανέσσα. Ευχαριστούμε, Βανέσσα. Wow. Τέλεια. Wow. Τέλεια δεν είναι? Ναι, καλά. Ακριβώς το στυλ μου και σκέψου, τα βρήκα σήμερα. Πήρα σήμερα το... Από πού είναι, από την Ελλάδα είναι? Ναι. Πολύ μακριά. Ναι, είναι με από την Ελλάδα. Με κοντέινερ. Με κοντέινερ. Τι είναι το κοντέινερ? Το κοντέινερ είναι ένα μεγάλο... Είναι ένα μεγάλο... Τι. Σιδερένιο, το οποίο το βάζουμε μέσα στο πλοίο. Τώρα πρέπει να μας εκεί πέσει ένα φτωδάκι. Είναι από κοντέινερ. Αν ήρθαμε... Όχι, αυτά με το αεροπλάνο θα ήρθαν τα μικρό δέματα. Ποιος τα είχε, Κασιόλου? Ποιος τα είχε? Αχ, έπεσε! Μου έχει πέσει το κούμπομα. Μπράβος, έκλα! Ευχαριστώ, Νικόλα! Τώρα θα ψάχνουμε μέσα στο αυτοκίνητο ένα κούμπο, μανίζες, έκλα, μπράβος! Θα το βρούμε, μανό μου! Βρήκες! Εντάξει, θα τα βάλω μετά. Όλα καλά! Ξέρεις γιατί? Εσύ τι έχεις πάρει με τα κουμπόματα? Έχουν αυτά τα φιονγκάκια, μανά μου! Είναι πολύ ωραία, θα τα βάλω μετά, γιατί χάνω τα κουμπόματα. Πάντα τα κάνεις εσύ. Πάντα τα χάνω. Τι να κάνουμε, ρε κουμπαρέ. Τα βρήκες. Τα βρήκα, αλλά θα τα φορέσω στο σπίτι. Βανέσσα, είναι τέλεια και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα δείτε σε βίντεο. Είναι και τεράστιο το σπίτι. Τότε, άμα θέλεις να βάλεις τα άλλα. Γιατί να βάλω. Ναι, θες να βάλω τα άλλα. Θα βάλω τα άλλα γιατί είναι σωστό unboxing. Θα σου κρατάω εγώ το κουμπό. Όχι, δεν έχει κουμπό με αυτό, μπαίνει έτσι. Γιατί το σωστό unboxing είναι μόλις σου τα φέρουν τα σκουλαρίνγκια εσύ να τα φορέσεις. Αυτό είναι... Ναι, αυτό είναι το σωστό unboxing. Δεν στο φορέσω εγώ. Νομίζω... Κάτσε, κάτσε, δεν φτάνει. Δεν φτάνει, όχι. Μια άλλη φορά. Θυμάσαι που... Να φορέσω το άλλο να το ξαναβάλω. Να μου το ξαναβάλεις το άλλο. Θυμάσαι που φορούσες τα σκουλαρίνγκια μου στην Λαρίσσα? Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία. Σε πονάω. Ωραία, ωραία. Είναι που βάζει σκουλιά και στην κουμπάρα. Θε να κρατά και λίγο τα φτύμα. Ναι. Όλα καλά. Ο αλλούς ο πατέρας σου έχει καθίσει εκεί πέρα και μας κοιτάει που βάζουμε σκουλαρίκια. Το βάλες, αγάπη μου? Μας κοιτάει. Σου λέει τι κάνουν αυτοί τώρα τόση ώρα. Κατσίγε. Το βάλες? Αυτά είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βιβλίο. Βάζει τα μέσα μωρό μου. Βάλε και τις αυτές και ξεκινούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα βίντεο στο οποίο σας είπαμε τα νέα μας. Σας είπαμε ότι περάσαμε πολύ ωραία στις διακοπές μας. Σας είπαμε ότι η γάτα ψηφίζει Νικόλα. Όντως. Η γάτα ψηφίζει Νικόλα. Ήταν να μην συναντηθούν αυτοί οι δύο. Και η Γεωργία φυσικά ψηφίζει, αλλά δεν το περιμέναμε. Γιατί δεν χωράει? Δεν πειράζει, άστο. Βάζει το στα πόδια σου να το κανονίσουμε μετά. Και επίσης θέλαμε να σας πούμε ότι πήραμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο από τη Βανέσσα τη Γεωργίνη. Και νάτο. Νάτο, τέλειο βιβλίο. Πρέπει να είναι για τη γονική αποξένωση αυτό το βιβλίο, όπως το βλέπω. Αυτό ήταν. Πρέπει να είναι για τη γονική αποξένωση, θα το διαβάσω. Τώρα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Μην ξεχνάτε όσοι είστε στην Κύπρο ότι η Regis έχει κάνει την παγκόσμια, την Κύπρια πρωτοτυπία να κάνει παγωτό πλάκα με φουλ κρέμα χωρίς ζάχαρη. Αυτό θα πάρουμε. Και θα πάρουμε και κάτι. Ένα τρακαρισμένο μάξι είδα. Πού το είδες με το μάξι? Αυτό το γιώτα, Avensis. Είναι και αυτό Avensis. Νομίζω να είναι Avensis εκείνη. Μπορεί. Όχι, αυτό το χοντρό. Τι ωραία σκουλαρίνγκια είναι αυτά. Wow. Τέλεια, μέχρι και τέλεια. Και ένα λουλουδάκι από τέλεια, πάνω. Τέλεια, τέλεια. Είναι πολύ ωραία. Είναι σκουλαρίνγκια με άποψη.
Δεν στο βάλω καλά. Ωραία. Και στο πίσω, παράθυρο μας ακολουθεί ο πατέρας μας. Είμαστε το οικογενειακό κομβόι. Άκουσες τι είπε ο πρόθυμος χθες. Λέει, σας εύχομαι στις επόμενες διακοπές να πάτε πέρα το αυτοκίνητο και όχι με οικογενειακό κομβόι. Ξέρεις τι είναι το κομβόι? Ναι, αυτό που είχαμε πάει. Ακολουθεί το ένα αυτοκίνητο το άλλο. Πάμε εμείς μπροστά και πίσω. Κομβόι σημαίνει σειρά αυτοκινήτων. Οικογενειακό κομβόι. Το βλέπω κι εγώ από το παραθυράκι. Το θυμάσαι αυτό που είχαμε πάει στο αεροδρόμιο? Το Kia, το αυτοκίνητο που είχαμε κι εσύ? Όχι, αυτό που ήταν το μεγάλο που ήμασταν εμείς πίσω. Μιλάς για το ωραίο το ταξί που πήραμε το βανάκι από την Λάρισα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ωραίο εκείνο, ναι, δεν ήταν ωραίο? Ναι, πώς έρθει. Τι ώρες ήταν, ήταν από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη και μπλέξαμε και σε πολύ εμένα. Πολύ? Πολλής δρόμος. Αρκετός δρόμος ήταν, ναι. Αρκετός. Τώρα που πάμε. Τώρα θα σταματήσουμε στη φρουταρία Περβολάκης να πιάσουμε κοψίδια, να πιάσουμε σεφταλιές που σας αρέσουν, που κάνει πολύ ωραίες ο Κασάπης εκεί πέρα. Πιάσουμε παϊδάκια για μένα και να πιάσουμε και παγωτό. Γε μου, πόσες κοτομπουκές έβαζε χτες, γε μου, θα βλαστήσουν οι κοτομπουκές στην κελίτσα σου, μωρό μου! Πόσες, μωρό μου, πόσες! Πόσες, αρχίζεις να κάνεις κόκκ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 κkk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 k
Θα δούμε. Υποφυλάκια. Bye! Και το καλοκαίρι μας συνεχίζεται. Θα κάνουμε και άλλα ταξιδάκια και εκδρομές και road trips και θα σας πούμε τα νέα μας. Λες το πρόβλημα του είναι ότι θέλει παγωτό. Μα εσύ κύριε δεν δικαιούνται να φάνε παγωτό. Ναι, μπορεί να πάθει μετά. Πρέπει να πάθουν διαβήτη και να τυφλωθούν. Ναι, δεν θέλουμε να τυφλωθείς με το σκυλάκι. Μικρό μου κομπριτάκι. Μη πουλάνιο. Ναι, δεν μπορεί να μας βλέπει. Ναι. Είναι καλό σκυλί. Μπράβο. Πρώτα με γλύφεις και μετά με γλύφεις. Αυτά είναι. Άμα σε λέω να αρχισώ σκύλο, κάτι ξέρω. Βάζε το πόδι του εκεί πέρα. Κοίταξε πίσω τον πατέρα σου που έρχεται. Όταν κατεβούμε θα σου κάνει παρατήρηση γιατί σε βλέπει τι κάνεις τώρα. Ήταν ωραίο το παγωτό σου, Νικόλη. Ωμένο. Απαναγία μου. Δεν είναι καλό το ψυγείο μου σώμα του σου. Καλό το παγωτό. Το παγωτό ήταν καλό, μου ξεγλύψαμε και το χαρτί. Μα γλύψε το χαρτί, σημαίνει πολύ καλό το παγωτό. Είναι γιουμένο. Και τέλειο. Πάντως μόνο τρένα. Πήρες και από την ίδια μάρκα. Ναι, πήρα άλλα όμως. Κάτι πλάκια. Θα δούμε μετά πώς. Θα το δοκιμάσουμε σπίτι. Μετά το φαγητό. Ναι, μετά. Τα φαγά. Μπράβο, μωρό. Μπράβο, μωρό. Να έχεις και σκουπίδια. Μπράβο, σε έναν οικολογικό αγόρι. Ο άλλος πίσω δεν ήθελα να πω τι αγόρι είναι. Τρελολογικό αγόρι μου είναι. Θα πάει και τα μωρομάτια. Μπράβο, μωρό μου. Εκεί θυμάμαι ότι είχαμε αφήσει μωρομάτια. Τα είχαμε αφήσει από. Εμείς παρκάραμε το αυτοκίνητο μας και μέχρι σήμερα μας το ξεπάρκαρε ο πατέρας σου. Δεν το είχαμε κουνήσει καθόλου. Πού πήγαμε πουθενά με το αυτοκίνητο. Πώς φτάσαμε την Παρασκευή. Σήμερα δεν προσπάθησα να το βγάλω εγώ από το πάρκινγκ γιατί δεν κατάφερα και το μόρφωσα και το βγάλω. Ναι, το θυμάμαι. Σήμερα είναι. Ναι, άρα τα μωρομάντελα τα είχαμε βάλει εκεί από την Παρασκευή. Ναι, την Παρασκευή. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Back to our bases. Πίσω στη βάση μας. Αχ, πόσο χειρούν χωρίς να έτοιμα. Ρε, κοίτα πόσο γέννησε μια γαντζουνιέ. Δεν πειράζει. Γαντζουνιές είναι, θα περάσει. Εσύ πονάς. Ναι, την ώρα που το κάνει λίγο. Γιατί αλλά... να βάζεις κάτι για να γίνει και να... Την ώρα που οδηγώ. Όχι. Όταν πω σπίτι και θα κάνω πάνω θα βάλω άλλο εδώ. Είναι για γραντζουλιές ή για κάτι. Ναι, μάνα μου, το δέρμα μου είναι σκληρό, είμαι σκληρό, δεν είναι ανησυχής. Εδώ έχω καεί στο air fryer. Όλα καλά.
Δεν είπα φταίει η μάνα μου. Εγώ του είπα θέλουμε μεγαλύτερο. Ναι, μα επειδή δεν έχουμε την ίδια έγκαλη, ας πάρουμε έναν το ίδιο. Εντάξει. Να το πάρουμε και τρίτο μετά. Τρίτο, ρε Νίκολα, θα κάνουμε πολλά φαγητά, ρε παιδιά. Ρε Νικόλα, κάθε μεσημέρι θα τα βάζω δύο φορές στο φράιερ. Ναι. Εμάς όταν είχαμε έρθει στη Λέτση και τον Μιχάλη, παίξαμε PlayStation και είχανε μαγειρέψει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά, θυμάσαι. Ναι. Από το πρωί άρχισε να μαγειρεύουνε. Έλα Λίτσα, από το πρωί είχες αρχίσει να μαγειρεύει όταν ήρθαμε σπίτι σου και παίξαμε PlayStation. Ναι. Σκάνει πάρα πολλά φαγητά, Λίτσα. Ναι. Πάρα πολλά, Λίτσα. Και τέλεια. Και τέλεια, Λίτσα. Τέλεια. Good. Έχουμε να λέμε για το τραπέζι σου, Λίτσα. Good food. Good food. Very good. Very good food. Κατάλαβε το φτηνό, τώρα δεν φτιάζομαι στην περιοχή μας, είναι το σπίτι μας. Φτηνά, φτηνάκι, φτάσαμε! 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 Όλα τα κουθιά μας, όλα. Θα αγκαλιάσω το κρεβατάκι μου. Είδες τι ωραία. Κρεβατάκι. See you later. Bye. Bye.